Ένα όμορφο και υγιές χαμόγελο είναι ο καθρέφτης της υγείας αλλά και της ηλικίας μας. Με την πάροδο του χρόνου, τα δόντια μας ενδέχεται να χάσουν τη φρεσκάδα, τη λάμψη και τη λευκότητα και να χαλάσει η ποιότητά τους, συνεπώς και το χαμόγελό μας. Ένα όμορφο χαμόγελο λοιπόν προϋποθέτει τη σωστή περιποίηση δοντιών και την τήρηση των απαραίτητων κανόνων στοματικής υγιεινής. Σήμερα βρισκόμαστε στο οδοντιατρείο Golden Smile στην Κηφισιά, του Κωνσταντίνου Δέδε και της Ξανθίπης Τσαχαλίδου, οι οποίοι θα μας λύσουν όλες τις απορίες σχετικά με την υγεία του στόματος. Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε να μας πεις τι είναι η ουλίτιδα και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δόντια μας από αυτή. Μάλιστα. Η ουλίτιδα είναι μια συχνή νόσος των ούλων, η οποία ουσιαστικά είναι αντίδραση του οργανισμού στην οδοντική μικροβιακή πλάκα. Χαρακτηρίζεται από πρισμένα ούλα, αιμορραγία και συνήθως ακολουθείται και από δυσάρεστη αναπνοή. Όλο αυτό οφείλεται στη συγκέντρωση οδοντικής μικροβιακής πλάκας στον αυχένα των δοντιών, το οποίο, εάν δεν απομακρυνθεί, είτε κάτω από τον αυχένα μέσα στα ούλα, είτε πάνω, λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ μικροβίων στο στόμα. Οπότε έχουμε σαν χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, την κακοσμία, την αιμορραγία, είτε με το πλύσιμο είτε και χωρίς να πλύνουμε τα δόντια. Η χρόνια ουλίτιδα έχει ως αποτέλεσμα την περιοδοντίτιδα, η οποία είναι ουσιαστικά η απώλεια των στηρικτικών ιστών του δοντιού, που είναι τα ούλα και το κόκαλο. Οπότε κινητικότητα του δοντιού, οπότε απώλεια του δοντιού. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ασθενής είναι πολύ σωστή διατήρηση στοματικής υγιεινής, απομάκρυση των τροφών με σωστό βούρτσισμα, τουλάχιστον 3 με 5 λεπτά και χωρίς βίαιες κινήσεις, και επίσης, εάν επιμείνει, να απευθυνθεί σε έναν οδοντίατρο. Είναι τα δόντια δείκτης ασθενειών για το υπόλοιπο σώμα ή μπορεί να ευθύνονται τα ίδια τα δόντια για κάποια ασθένεια ή να προκαλούν δηλαδή στο σώμα μας? Ναι, είναι. Ο οργανισμός γενικώς είναι ένα σύνολο πραγμάτων, το οποίο εάν υπάρξει κάποια βλάβη σε ένα όργανο, επηρεάζονται και άλλα. Τα δόντια και κυρίως η περιοδοντίτιδα, από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα πανεπιστήμια στον κόσμο, Νέα Υόρκη, Ρωσία, Γερμανία, έχει χαρακτηριστεί αυτή η ασθένεια για απλές παθήσεις μέχρι πολύ σοβαρές παθήσεις, σε διάφορα ποσοστά. Mm-hmm. Δεν θα πω σε τις λεπτομέρειες γιατί είναι κουραστικό. Απλά η περιοδοντίτιδα μπορεί να ευθύνεται για προβλήματα στην καρδιά, για θυρωματικές πλάκες, για μικροβιακή μετακίνηση μέσω του αίματος, είτε και να προκαλέσει ενδοκαρδίτιδα, είτε να προκαλέσει προβλήματα σε μια έγκυο γυναίκα. Η σωστή διατροφή και η άσκηση είναι δύο πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν την υγεία. Η διατροφή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την στοματική υγεία στον ανθρώπινο οργανισμό. Τώρα να πάμε στην άλλη πλευρά. Αν δηλαδή κάποιο πρόβλημα που έχουμε, κάποια ασθένεια, μπορεί να επηρεάσει τη στοματική μας υγεία. Ναι, υπάρχουν τέτοιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, τον οποίο ο οδοντίατρος μπορεί να το καταλάβει μέσω της έλλειψης σάλιου. Ο διαβητικός συνήθως φτάνει να έχει 50% έλλειψη σάλιου στη στοματική κοιλότητα και να του δημιουργηθεί ξηροστομία και κακοσμία, όπως και αργή επούλωση τραυμάτων μέσα στο στόμα. Άλλη ασθένεια την οποία μπορεί ο οδοντίατρος να τη δει μέσα στο στόμα είναι οι καρκινικές καταστάσεις, οι οποίες συνήθως ξεκινούν με διχρωμίες στους μαλακούς ιστούς του στόματος, στο βλενογόνο δηλαδή, στα ούλα. Άλλες παθήσεις του στομάχου, όπως η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, η οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζεται με διαβρώσεις στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, στην κάτω γνάθο, το οποίο και αυτό μπορεί να το βρει ο οδοντίατρος και να το δει και να το διαγνώσει. Επίσης, ψυχογενείς παράγοντες όπως το άγχος και το στρες, το οποίο ο ασθενής κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ακόμη και μέσα στη διάρκεια της ημέρας τρίβει ή σφίγγει τα δόντια του, το οποίο οι δοντικές επιφάνειες χάνονται και αυτό μπορεί να το δει ο οδοντίατρος και να το πει στον ασθενή. Είναι αναγκαίο να κάνω εξαγωγή στους φρονιμίτες μου, αν δεν είναι αναγκαίο, αν δεν με ενοχλούν, δηλαδή δεν νιώθω πόνο? Εννοείς για προληπτικούς λόγους? Ναι. Οι φρονιμίτες, ανάλογα με τη θέση τους μέσα στη στοματική κοιλότητα, τους χωρίζουμε σε έγκλειστους και μη έγκλειστους. Οι έγκλειστοι φρονιμίτες είναι φρονιμίτες οι οποίοι δεν έχουν ανατύλει μέσα στη στοματική κοιλότητα και οι οποίοι συνήθως οφείλονται τα περισσότερα προβλήματα, όπως μετακίνηση των διπλανών δοντιών, πόνο, ακόμη και προβλήματα στην κροτοφωνατική διάρθρωση. Οι τελευταίες μελέτες μας έχουν πει και μας έχουν δείξει ότι καλό είναι αυτοί να αφαιρούνται, γιατί ξέρουμε ότι θα δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε αφαιρώντας τους πριν τα 25 έτη, έχουμε δύο πολύ μεγάλα θετικά. Το ένα είναι η γρηγορότερη επούλωση και το δεύτερον το ότι γλιτώνουμε όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε ότι θα ακολουθήσουν. Σε φρονιμίτες τους οποίους έχουν ανατύλει κανονικά μέσα στη στοματική κοιλότητα και βρίσκονται σε σύγκληση
αρμονικοί μέσα στο στόμα, καλό είναι να μείνουν. Άντρα μας έχει ενοχλήσει ο ένας φρονιμίτης και πάμε για εξαγωγή, να βγάλουμε και τους τέσσερις. Αυτό είναι αναπερίπτωση. Αυτό θα το κρίνει ο οδοντίατρος. Αν δει κάτι το οποίο εγκυμονεί κινδύνους μέσα στο στόμα ή πόνο ή κάποια τέλος πάντων επιπλοκή, αυτό το κρίνει ο οδοντίατρος και αυτός θα πει στον ασθενή αν πρέπει να βγει ή όχι. Πάντα με τους φρονιμίτες το πρόβλημα είναι η θέση. Mm-hmm. Από αυτό κρίνει και αυτό συνήθως το κρίνει ο οδοντίατρος. Αν δεν υπάρχουν άλλα παθολογικά αίτια όπως πόνος, φλεγμονή. Ο μύθος ότι το ούζο βοηθάει στο πονόδοντο ισχύει. Λοιπόν, ο μύθος για τη χρήση των αλκοολούχων ποτών σε πόδινες καταστάσεις μέσα στο στόμα έχει μία βάση λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης αλκοόλης σε αυτά τα ποτά, αλλά ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δημιουργήσει προβλήματα αν έχουμε παρατεταμένη χρήση και το χρησιμοποιούμε μόνιμα για την ανακούφιση αυτού του πόνου. Και αυτό γίνεται διότι ο οδοντικός πόνος είναι πόνος ο οποίος οφείλεται σε μικροβιακό παράγοντα μέσα στο στόμα. Οπότε με τη χρήση αλκοολούχου διαλύματος, ούζου, τσίπουρου, ακόμη και λικέρ, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας συνόπνευμα, ουσιαστικά στιγμιαία κατεβάζουμε το επίπεδο των μικροβίων μέσα στο στόμα. Οπότε ο ασθενής αισθάνεται ανακούφιση. Επειδή το αλκοόλ δεν περιορίζεται μόνο στο σκληρό οδοντικό ιστό, αλλά και στα μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας, όπως είναι τα ούλα, έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να προκαλέσει έγκαφμα. Και το έγκαφμα θα του δημιουργήσει μετά περισσότερο πόνο. Μάλιστα. Το έγκαφο ασθενής θα το καταλάβει ουσιαστικά όπως όταν τρώμε ένα πολύ καυτό φαγητό στον ουρανίσκο και μας καίει, ακριβώς έτσι. Οπότε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Βουρτσίζετε τα δόντια σας? Δύο, πρωί και βράδυ. Δύο με τρεις. Δύο, πρωί και βράδυ. Συνέχεια, κάθε φορά μετά από φαγητό. Δύο με τρεις. Δύο φορές. Μία το πρωί και μία το βράδυ. Ιδανικό είναι να βουρτσίζουμε τα δόντια μας μετά από κάθε κύριο γεύμα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε τουλάχιστον πρωί και βράδυ. Φτάνει να γίνεται στον προβλεπόμενο χρόνο, που είναι τουλάχιστον για 3 λεπτά και με τις σωστές κινήσεις που μας τις έχει υποδείξει ο οδοντίατρός μας. Το πιο σημαντικό πλήσιμο της ημέρας είναι το βραδινό, το οποίο λέμε ότι είναι για υγεία, και το πρωινό, το οποίο είναι για ομορφιά. Χρησιμοποιείτε δοντικό νήμα ή στοματικό διάλειμμα? Ενίοτε, όταν δεν βαριέμαι, ναι, το χρησιμοποιώ. Τα βουρτσάκια τα που μπαίνουν ανάμεσα στα δόντια τα μικρά. Νήμα όχι, αλλά διάλειμμα που και που. Διάλειμμα και τα δύο. Οδοντικό νήμα. Κάθε φορά που βουρτσίζεις τα δόντια σου? Όχι κάθε φορά, αλλά καθημερινά, δηλαδή μια φορά τη μέρα. Το βράδυ, σωματικό διάλειμμα. Όχι ταυτόχρονα, αλλά μετά το γεύμα οδοντικό νήμα, ναι. Το ιδανικό πλήσιμο είπαμε ότι είναι 2 με 3 φορές την ημέρα. Αυτό βέβαια δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και στοματικό διάλειμμα 2 με 3 φορές την ημέρα. Το ιδανικό είναι μία φορά την ημέρα, κάθε βράδυ, να χρησιμοποιούμε στοματικό διάλειμμα και οδοντικό νήμα. Το οδοντικό νήμα βέβαια θα πρέπει να έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε, γιατί η κακή χρήση οδοντικού νήματος μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, να τραυματίσει τα ούλα. Οπότε καλό είναι να το μάθουμε από τον οδοντίατρό μας πώς να χρησιμοποιούμε το οδοντικό νήμα, και το στοματικό διάλειμμα καλύτερα εάν μας το συστήσει ο ίδιος ο οδοντίατρος ότι έχουμε ανάγκη να το χρησιμοποιούμε επί καθημερινής βάσης. Αλλιώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα προληπτικά. Η μακροχρόνια χρήση στοματικού διαλύματος έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε. Αλλάζει και καταστρέφει μικροοργανισμούς στη χλωρίδα του στόματος, ο οποίος είναι αναγκαίοι για τα δόντια. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια περίοδος που δεν χρησιμοποιούμε στοματικό διάλειμμα. Τα καθημερινά στοματικά διαλύματα καλό είναι να μην είναι αλκοολούχα, γιατί δεν μας βοηθούν ιδιαίτερα. Δημιουργούν ένα κάψιμο στο στόμα, το οποίο δεν είναι αναγκαίο να το υποστούμε σε καθημερινή βάση. Αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο από τον οδοντίατρό μας, λόγω κάποιας φλήτιδας ή περιοδοντίτιδας, μπορεί να μας συστήσει ένα στοματικό διάλειμμα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχει και τα απαραίτητα συστατικά. Το οδοντικό νήμα, απ' την άλλη, είναι πολύ επικίνδυνο για τραυματισμούς, πολύ απαραίτητο, αλλά και πολύ δύσκολο στη χρήση του. Άτομα με συνωστισμό σίγουρα δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σωστά, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να το περάσουν σωστά ανάμεσα στα δόντια. Και σε αυτή την περίπτωση, καλύτερο είναι να χρησιμοποιούνται τα μεσοδόντια βουρτσάκια, που είναι ακριβώς για αυτό το λόγο, για να καθαρίσουν το ενδιάμεσο των δοντιών μας και κάτω από γέφυρες.
Κάθε πότε κάνετε καθαρισμό? Κάθε 6 μήνες πηγαίνω ούτως ή άλλως για έλεγχο και αν κρίνει απαραίτητο ο οδοντίατρος κάνω και ένα καθαρισμό. Κάθε μέσο όρο 1,5 χρόνο. Καθαρισμό στον οδοντίατρο περίπου μία φορά το χρόνο. Κάθε 6 μήνες περίπου. Κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες περίπου. Έχω να κάνω χρόνια. Μία φορά το χρόνο. Ο οδοντιατρικός καθαρισμός κρίνεται απαραίτητος μετά από έλεγχο, που γίνεται ο έλεγχος 2 φορές το χρόνο, κάθε εξάμηνο. Συνήθως η πλειονότητα των ασθενών χρειάζεται τον καθαρισμό μία φορά το εξάμηνο. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις με πολύ σωστή στοματική υγιεινή, ο καθαρισμός κρίνεται απαραίτητος μία φορά το χρόνο. Απλά οι ασθενείς μπερδεύονται, θεωρούν ότι 2 φορές το χρόνο γίνεται ο καθαρισμός. 2 φορές το χρόνο γίνεται ο έλεγχος. Και αν κρίνει ο οδοντίατρος, κάνει τον καθαρισμό. Σε ασθενείς με περιοδοντικά προβλήματα, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συχνότερα και ενδεχομένως και ο καθαρισμός να γίνεται συχνότερα, δηλαδή πριν το εξάμηνο. Έχετε μειώσει τις επισκέψεις στον οδοντίατρο λόγω οικονομικής κρίσης? Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Μία φορά το εξάμηνο είμαι τακτικός και πηγαίνω. Όχι. Κάθε πότε πηγαίνω. Δεν με πειράξει η κρίση. Εννοείται. Δηλαδή τώρα πρέπει να έχω κανένα 1,5 χρόνο, 2 περίπου να πάω. Ναι. Περίπου δηλαδή κάθε... Τώρα να έχει πάει κάνω 8 μήνο, 9 μήνο, από εκεί προσπαθούμε. Μάλιστα. Όλα έχουμε. Όλα. Ναι. Ναι, όσο να είναι. Περίπου κάθε πόσο πηγαίνεις, κάθε πόσο καιρό? Τώρα πάω κάθε 6 μήνες, πηγαίνω πιο συχνά. Είναι πολύ φυσιολογικό η κρίση να έχει επηρεάσει τα πάντα και το δικό μας επάγγελμα. Το βασικό αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι ότι η οδοντιατρική επίσκεψη με την οδοντιατρική πράξη είναι δύο πράγματα τα οποία το ένα δεν χρεώνεται στα περισσότερα οδοντιατρία, τουλάχιστον στο δικό μας σίγουρα, με το ότι η οδοντιατρική πράξη χρεώνεται. Αυτό που έχει σίγουρα φοβήσει τον κόσμο είναι ότι ρωτάει και προσπαθεί να ενημερωθεί για τις τιμές της οδοντιατρικής πράξης που πρόκειται να ακολουθήσουν και ζητάει κάποιες διευκολύνσεις, τις οποίες συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων, γνωρίζοντας την κατάσταση, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ασθενούς και τις οικονομικές. Ήρθαμε και στο χώρο του ιατρείου με την Ξανθήπη για να μας λύσει απορίες περαιτέρω για την υγεία του στόματος. Να μας πεις λοιπόν, Ξανθήπη, με ποιο κριτήριο επιλέγουμε τη σωστή οδοντόβουρτσα? Τη σωστή οδοντόβουρτσα συνήθως ο οδοντίατρος είναι αυτός που θα μας υποδείξει ποια είναι. Ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε. Αυτές που υπάρχουν είναι οι μέτριες, οι μαλακές και οι σκληρές. Οδοντόβουρτσες. Τις σκληρές συνήθως τις αποφεύγουμε γιατί δημιουργούν έντονες αποτριβές στις οδοντικές επιφάνειες, οπότε περισσότερο βλάπτουν παρά μας βοηθούν. Συνήθως μια μέτρια οδοντόβουρτσα είναι αυτή που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τις μαλακές τις δίνουμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μετά από χειρουργία, μετά από τοποθετήσεις εμφυτευμάτων. Σε γενικές γραμμές, αυτό που παίζει ρόλο είναι η οδοντόβουρτσα να έχει μικρή κεφαλή, για να μπορεί να εισχωρήσει στα δυσπρόσιτα σημεία και να βουρτσίσει καλά, με τρόπο που θα μας υποδείξει ο οδοντίατρος, με κυκλικές κινήσεις σε όλο το στόμα, σε διάρκεια 3 λεπτών, για να είναι επαρκής ο χρόνος να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες. Πρέπει να έχει πυκνές και πολλές σειρές τυσάνων, τριχών δηλαδή, με αποστρογγυλεμένο τελείωμα. Αυτές είναι και οι καλύτερες οδοντόβουρτσες. Και μια ανατομική λαβή που να μας βολεύει. Σαν οδοντίατρος ασθενής προτείνεις ηλεκτρική ή κανονική οδοντόβουρτσα? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες που κυκλοφορούν σήμερα είναι πάρα πολλές, ένα τεράστιο φάσμα και από μοντέλα και από τιμές. Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες έχουν βγει για ασθενείς με κινητικά προβλήματα. Τώρα είναι πολύ βεβαίως της μόδας και χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς ασθενείς και από παιδιά. Εγώ προτείνω οι ασθενείς να χρησιμοποιούν τις κλασικές οδοντόβουρτσες για να ελέγχουν λίγο τη δύναμη και τα σημεία. Τώρα, αν οι ασθενείς είναι πολύ καλοί και υπάκουοι, θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιήσουν και μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, αλλά θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Μάλιστα. Τι οδοντόκρεμα να διαλέξουμε? Η οδοντόκρεμα είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά είδη από οδοντόκρεμες που μπορεί να αγοράσει ο ασθενής. Και πάλι ο οδοντίατρος είναι αυτός που θα βοηθήσει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, ανάλογα με το τι προβλήματα μπορεί να έχουμε στο στόμα μας τη συγκεκριμένη περίοδο, θα μας πει και τι είναι καλό να αγοράσουμε. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πολλά είδη οδοντόκρεμας. Υπάρχουν οδοντόκρεμες που δίνονται μετά τις λευκάνσεις, με διάφορους λευκαντικούς παράγοντες μέσα. Να μην μπερδευόμαστε, δεν έχουν λευκαντικό αποτέλεσμα, απλά χρησιμοποιούνται για συντήρηση της λεύκανσης που έχουμε κάνει στο ιατρείο για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά συνήθως δεν τις αγοράζουμε.
Επίσης υπάρχουν λευκαδικές οδοντόπαστες με πολύ αδρούς, μεγάλους δηλαδή κόπους, οι οποίες σε αρκετά μεγάλη χρήση μπορούν να βλάψουν και να διαβρώσουν τις επιφάνειες των δοντιών μας. Οπότε καλό είναι να κρίνει ο οδοντίατρός μας αν χρειαζόμαστε και για πόσο διάστημα να πάρουμε μια τέτοια οδοντόκρεμα. Υπάρχουν οι οδοντόκρεμες που δίνονται σε ασθενείς που μαζεύουν συχνά πέτρα, τριγεία και που έχουν διάφορα ουλικά προβλήματα. Άλλες οδοντόκρεμες που υπάρχουν είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σε ευαισθησίες. Δηλαδή, ασθενείς που έχουν αυγενικές αποτριβές και οδοντικές ευαισθησίες, τους προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Αυτή βοηθάει στο να φράξουν οι πόροι του δοντιού και πάλι για διάστημα ενός μήνα, δύο μηνών, για να δουν και το ανάλογο αποτέλεσμα. Και τέλος, υπάρχουν και οι οδοντόκρεμες με διάφορα φυτικά συστατικά και εκχυλίσματα, οι οποίες λειτουργούν σε κάποιες ομάδες βακτηριδίων και τα καταστρέφουν. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι οι οδοντόκρεμες που χρησιμοποιούν τα παιδάκια. Τα παιδάκια έως 3 χρονών καλό είναι να μην χρησιμοποιούν καθόλου οδοντόκρεμα, απλά να μάθουν τη διαδικασία βουρτσίσματος χρησιμοποιώντας μια απλή οδοντόβουρτσα με νερό. Από τα 6 έως και τα 13 χρόνια, τα παιδάκια χρησιμοποιούν οδοντόκρεμες πλούσιες σε ασβέστιο και σε φθόριο για να ενισχύσουμε τις οδοντικές επιφάνειές τους. Από τα 13 και μετά πλέον μπορούν να χρησιμοποιήσουν σιγά σιγά τις οδοντόκρεμες των ενηλίκων. Υπάρχουν τσίχλες που κάνουν καλό στα δόντια? Οι τσίχλες γενικώς που δεν έχουν ζάχαρη είναι σίγουρα καλύτερες από τις τσίχλες με ζάχαρη. Οπότε αν αποφασίσουμε να μασίσουμε μια τσίχλα, καλό είναι να είναι τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει μια τσίχλα? Θα μπορούσε να βοηθήσει μηχανικά, μασώντας την μετά το φαγητό, για να προσκοληθούν οι τροφές που έχουν μείνει στις οδοντικές μας επιφάνειες πάνω στην τσίχλα και να απομακρυνθούν, αν και εφόσον δεν μπορούμε να βουρτσίσουμε κανονικά τα δόντια μας. Οι τσίχλες που δεν έχουν ζάχαρη έχουν μέσα παρόλα αυτά συστατικά που μπορούν να βλάψουν τα δόντια μας, όπως κάποιες αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, που επίσης αυξάνουν την οξύτητα στο στόμα και διαβρώνουν τις επιφάνειες των δοντιών μας. Καφές, κόκκινο κρασί και κάπνισμα. Τι σημαίνουν αυτές οι συνήθειες για τα δόντια μας? Για τα δόντια μας αυτές οι συνήθειες σημαίνουν μία λέξη. Χρωστική είναι η πρώτη που μας έρχεται στο μυαλό. Πέρα από αυτό όμως, ας τα δούμε ένα-ένα. Το τσιγάρο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που προκαλούν περιοδίτιδα. Ιδίως μετά από έντονα χειρουργία, όπως τοποθετήσεις εμφυτευμάτων και άλλα ανοιχτά χειρουργία του στόματος, είναι αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουμε, γιατί αργεί πολύ η επούλωση. Βοηθάει σε επιμολύνσεις, αυξάνει την αιμορραγία, οπότε είναι κάτι που δεν πρέπει καθόλου να χρησιμοποιείται. Δημιουργεί διάφορες προκαρκινικές καταστάσεις στο στόμα που μπορεί να τύχει ένας οδοντίατρος να τις βρει, στη γλώσσα, στο βλενογόνο, στα μάγουλα δηλαδή εσωτερικά, πάνω στα ούλα. Και γενικώς όσο μπορούμε πρέπει να το αποφεύγουμε. Στις λευκάνσεις μας δημιουργεί μετά προβλήματα, ιδίως τις πρώτες μέρες. Είναι κάτι που καλό είναι να αποφεύγεται αν και εφόσον μπορούμε. Το κόκκινο κρασί είναι λίγο παρεξηγημένο από την άποψη του ότι μετά τις λευκάνσεις εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να το αποφεύγει, γιατί χρωματίζει τις οδοντικές επιφάνειες. Αλλά γενικότερα τα σοβαρότερα προβλήματα συμβαίνουν από τα λευκά κρασιά και μάλιστα όταν αυτά επικαθίσουν για αρκετή ώρα στις οδοντικές επιφάνειες, λόγω της υψηλής οξύτητάς τους και του pH τους, είναι περισσότερο βλαβερά για τα δόντια μας. Άρα το κόκκινο χρωματίζει και το λευκό με τη σειρά του κάνει κακό στην υγεία των δοντιών. Ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να εξισορροπήσουμε λίγο το pH του λευκού κρασιού από τη στιγμή που θέλουμε να το πιούμε, είναι να το συνοδεύουμε με λίγο τυρί, πλούσιο σε ασβέστιο, για να εξισορροπήσουμε λίγο το pH στο στόμα μας. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία, και να πάμε και στον καφέ. Ο σκέτος, δυνατός καφές δεν είναι τόσο βλαπτικός για τα δόντια μας, γιατί η υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης σκοτώνει κάποια είδη βακτηρίων που σχηματίζουν την οδοντική πλάκα στα δόντια μας. Βέβαια, όταν προσθεθεί τελικά η ζάχαρη και το γάλα, ο καφές δημιουργείται ριδώνες, οπότε τον αποφεύγουμε. Η λεύκανση μπορεί να καταστρέψει τα δόντια? Η λεύκανση μπορεί να καταστρέψει τα δόντια αν δεν παρακολουθείται από κάποιον. Δηλαδή, ο οδοντίατρος είναι αυτός που θα προτείνει στον ασθενή να την κάνει, αν τη χρειάζεται, ή να ελέγξει αν το στόμα του είναι σε κατάσταση να κάνει λεύκανση και τι είδους λεύκανση. Γιατί υπάρχουν προϊόντα λεύκανσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι σε ενάρθηκες από τον ίδιο τον ασθενή, με υδροξίδιο του καρβαμιδίου ή υπεροξίδιο του υδρογόνου, ανάλογα, αλλά αυτά είναι σε μικρές ποσότητες όταν χρησιμοποιούνται στο σπίτι, γιατί σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να γίνουν επιβλαβή και να μας κάνουν εγκάβματα. Υπάρχει και η λεύκανση που μπορεί να γίνει στο ιατρείο, με λάμπες, με λέιζερ,
Απόλυτα ελεγχόμενη από τον γιατρό σε συγκεκριμένα ραντεβού, με απομόνωση στα ούλα και στα χείλη για να μην προκληθεί κάποια ζημιά. Και επίσης πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η λεύκανση δεν γίνεται στις στεφάνες και στις θήκες, δηλαδή αυτά δεν ανοίγουν ποτέ, δεν αλλάζουν χρώμα όταν έχουν τοποθετηθεί στο στόμα, όπως επίσης και τα σφραγίσματα δεν αλλάζουν ποτέ χρώμα. Οπότε ο γιατρός πρέπει να ελέγξει τι φοράμε και να μας ενημερώσει ότι μετά τη λεύκανση τα σφραγίσματά μας θα πρέπει να αλλαχθούν. Δηλαδή πρώτα κάνουμε τη λεύκανση για να φτάσουμε στον επιθυμητό τόνο και μετά αλλάζουμε τα σφραγίσματά μας, ενδεχομένως και κάποιες θήκες ή γέφυρες αν φοράμε. Τώρα στο χώρο του ιατρού με την Ξανθήπη για να μας λύσει και άλλες απορίες. Ναι, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πω στο χώρο του ιατρού, η Ξανθήπη πρέπει να σας φέρει. Δεν μπορώ, με πήγε το δίκιο.